Κύριε Κοντολέοντα, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, τι κάνετε. Εσείς τι κάνετε. Χρόνια πολλά. Επίσης, επίσης. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, υπάρχει το θέμα των τιμών που, να σας κάνω μια πρώτη ερώτηση, σε τι επίπεδο έχει ανεβάσει το κόστος του ρεύματος, τη συμμετοχή του στο συνολικό κόστος παραγωγής μιας βιομηχανικής επιχείρησης? Κοιτάξτε, οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν από τον Σεπτέμβριο, όπως ξέρετε. Η αύξηση λοιπόν στο κόστος παραγωγής είναι από 20 έως 40%. Εξαρτάται πόσο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου συμμετέχει στο, στο κόστος μεταποίησης ή κόστος παραγωγής. Εμείς αυτό που προσπαθούμε εδώ όλο αυτό το διάστημα να αναδείξουμε από τον περασμένο Μάιο είναι να αναδείξουμε ότι η αγορά δεν λειτουργεί, λειτουργεί στρεβλά, όχι δεν λειτουργεί στρεβλά. Κουβαλάει όλες τις στρεβλώσεις που είχε στο παρελθόν πριν την εξυγχρονίσουμε, την υποτιθέμενη εξυγχρονισμό, τον υποτιθέμενο εξυγχρονισμό, αλλά κουβαλάει και κάποιες επιπλέον. Και θέλω να σταθώ σε δύο που άπτονται και της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα κουβεντιάσετε στο επόμενο. Άρα δίνω μια καλή πάσα και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, εμείς από το Μάιο διαπιστώσαμε, τον περασμένο Μάιο, είναι η 7η επιστολή που στείλαμε στο ρυθμιστή, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Είδαμε λοιπόν ότι καταγγέλλονται όλες οι συμβάσεις και μπαίνει αυτή η ρήτρα. Τι είναι η ρήτρα? Ουσιαστικά συνδέει τις τιμές της χοντρεμπορικής 100% άμεσα, αυτόματα, με την τιμή στη λιανική. Αυτό. Ερχόμαστε όμως να δούμε αυτό τι κάνει τον παραγωγό, τον καθετοποιημένο. Έτσι είναι 4 καθετοποιημένοι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ολιγοπόλιο πολύ ωραία που λειτουργεί στην Ελλάδα. 4 παίκτες είναι. Από τη στιγμή που εγώ ως προμηθευτής ό,τι αγοράζω πουλάω, γίνομαι βενζινάδικο, έτσι. Όταν πάω ως παραγωγός να διαμορφώσω την τιμή στη χοντρεμπορική, εσείς μπορεί να μου πείτε, έχω κανένα πρόβλημα να τη διαμορφώσω όπου, όσο ψηλά θέλω? Από δεν έχω κανένα ρίσκο όταν πάω να αγοράσω μετά. Ό,τι αγοράζω πουλάω. Άρα τα κέρδη μου στη χοντρεμπορική αγορά ως καθετοποιημένου, ως παραγωγού, είναι ανεξέλεγκτα. Βάζω πάνω στην τιμή που αγοράζω το κέρδος μου, εν πάση περιπτώσει, το οποίο... Όχι, ο προμηθευτής αγοράζει από τη χοντρεμπορική. Ό,τι αγοράζει πουλάει. Ο παραγωγός όταν πουλάει, αφού δεν έχει ανταγωνισμό, ο ένας δεν χτυπάει τον άλλον, μπορεί να διαμορφώσει την τιμή σε αυτές τις ψηλές τιμές. Υπονοείται βέβαια ότι υπάρχει εναρμονισμένη πολιτική από πλευράς των παραγωγών. Νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει, ξέρετε, είναι αυτόματα αυτά, αυτοματοποιημένα. Όταν ξέρουν ότι δεν έχουν ανταγωνισμό και την επόμενη μέρα λειτουργούν. Και προσέξτε, δεν τα λέμε εμείς. Εδώ έρχεται πολύ σημαντική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο κείμενό της που δημοσιοποίησε στις 8 Μαρτίου, στο Άνεξ, κάνει μία ερμηνεία του άρθρου 9, του άρθρου 5 της οδηγίας, που λέει ότι οι τιμές δεν διαμορφώνονται πλέον ελεύθερα στις χοντρεμπορικές αγορές. Αυτό το θέσφατο δεν ισχύει στις σημερινές συνθήκες. Και μάλιστα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα στις αγορές όπου ισχύουν οι κάθετοι λόγοι. Pass-through, μεταφορά δηλαδή 100% των τιμών της χοντρεμπορικής στη λιανική, και δύο, όταν δεν υπάρχουν διμερείς συμβόλαια, δεν μπορούν δηλαδή οι μεγάλοι παίκτες, μικροί προμηθευτές και η μεγάλη βιομηχανία, να χετζαριστεί, να αντισταθμίσει το κίνδυνο. Να αντισταθμίσει το κίνδυνο, μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανεξέλεγκτα κέρδη η παραγωγή της. Και πώς το βλέπουμε? Οι τιμές που δημοσιοποιεί η ΡΑΕ, τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου, αυτό τι σημαίνει? Τη δημοσιοποιεί. Από αυτή τη μέση τιμή εισαγωγής έπρεπε να υπάρχει μια συνάρτηση, να αντανακλάται στις προσφορές που βλέπουμε στη χοντρεμπορική αγορά. Δεν συμβαίνει αυτό. Άρα εδώ προσέξτε, κάνω μια διάκριση. Δεν μιλάω για ουρανοκατέβατα. Εδώ δεν είναι ουρανοκατέβατα τα κέρδη. Εδώ είναι υπερκέρδη. Εδώ η παραγωγή φυσικού αερίου μπιντάρουνε, προσφέρουνε ανεξέλεγκτα. Δεν τους ελέγχει κανένας. Αυτό διαπιστώνουμε εμείς. Το Μάρτιο έγινε μεγάλο πάρτι. Με 75,5 τιμή αερίου πήγε η οριακή τιμή 2,72. Το ίδιο έγινε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Άρα τι λέμε, πρέπει να παρέμβει ο ρυθμιστής.
Κύριε Κοντολιώτα, επειδή για τον πολύ κόσμο μερικά πράγματα δεν είναι κατανοητά και είναι κομπή να ακούνε έτσι άνθρωποι απλοί που δεν έχουν σχέση με την αγορά. Πρακτικά αυτό το οποίο είπατε, τι σημαίνει ως ποσοστιαίο κέρδος για τους παραγωγούς ρεύματος? Ποσοστιαίο, άμα μιλάμε 70 στα 200, για κάτι της πράξης να δείτε, το Μάρτιο μόνο ήταν η τιμή. Άρα 100, ναι, είναι μεγάλα τα κέρδη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 200% πάνω από το κόστος, έτσι, αυτό μου λέτε. Εμείς με πρόχειρο υπολογισμό το Μάρτιο πρέπει να κερδίστηκαν 240 εκατομμύρια. Μόνο σε ένα μήνα. Μόνο για τους παραγωγούς φυσικού αερίου, πάνω από το μεταβλητό τους κόστος. Κοιτάξτε, τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν είναι πλαφόν στη χοντρεμπορική. Εννοείται για τους παραγωγούς ρεύματος από φυσικό αέριο, έτσι, όχι για τους... Εκεί είναι τα κέρδη, ναι, τους παραγωγούς που έχουν καύσιμο φυσικό αέριο. Μα 70, μέχρι 200... 270 ήταν η τιμή οριακή, αυτή τη διαμόρφωσαν. Άρα το είναι κόστος το που έπρεπε να είναι 200. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για πολύ τεράστια, δηλαδή πέραν πάσης λογικής, κέρδη τα οποία είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτή της δομής που έχει η αγορά και στην οποία αναφερθήκατε. Ναι, αλλά πλέον έχουμε έκτακτες συνθήκες. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε και στο ρυθμιστή. Δεν έχουμε business as usual. Και εδώ το πράγμα είναι ότι ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη πουθενά σε οικιακό καταναλωτή δεν υπάρχει ρήτρα να προσαρμογείς, εμείς στην Ελλάδα το κάναμε και αυτό. Εντάξει, βιομηχανία. Αλλά ο οικιακός να έχει ρήτρα αναπροσαρμογής, να συνδέονται οι τιμές. Και ξέρετε γιατί είναι αποτέλεσμα αυτό? Γιατί δεν έχουμε διμερή συμβόλαια. Και γιατί δεν έχουμε διμερή συμβόλαια? Γιατί το λιγοπόλιο δεν θέλει να προσφέρει διμερή. Μάλιστα. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι μεγάλοι παραγωγοί έχουν ανταγωνισμό στην αγορά. Δεν ξέρουν αν αύριο θα λειτουργήσει η μονάδα. Κύριε Κοντολιώτα, πέρα από τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνετε προς την Ρυθμιστή Αρχή Ενέργειας και φαντάζομαι και προς την πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων, υπάρχει και διαδικασία νομική την οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, δηλαδή να ασκήσετε κάποιο είδους ένδικα μέσα? Κοιτάξτε, αρμόδια αρχή είναι η ΡΑΕ. Μάλιστα. Από εκεί ξεκινάμε. Συναφή αρμοδιότητα έχει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά εκεί πρέπει να έχεις σαφείς αποδείξεις για να πας ότι παραβιάζεται το δίκαιο του ανταγωνισμού, ότι υπάρχει εσχροκέρδια κλπ. Είναι πιο δύσκολο. Ο ρυθμιστής όμως υποτίθεται βλέπει τις τιμές, έχει όλα τα εργαλεία. Υποτίθεται ελέγχει την αγορά. Δηλαδή αν αυτά θεωρούνται φυσιολογικά... Και τι σας λέει η ΡΑΕ, υπάρχει απάντηση επίσημη προς την Ένωση, τη δική σας? Στο παρελθόν μας είχε πει ότι η αγορά λειτουργεί μια χαρά. Α, πάρα πολύ. Ότι κακώς διαμαρτύρεστε, ναι. Εμείς έχουμε παρέμβει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα, ξανά δηλαδή, και λέμε ότι εδώ η αγορά δεν πάει άλλο. Στην Ελλάδα θέλει, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει, να παρθούν εύκολα μέτρα. Να πει ένα πλαφόν στη χοντρεμπορική, είναι απλό. Ένα, το πιο απλό. Προχθές μάλιστα χαρακτηριστικά έκανα μια ατάκα. Κάντε τα αυτονόητα, ρε παιδιά. Αφήστε τα πολύπλοκα πράγματα. Μελετάμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Κάντε τα αυτονόητα. Κάντε τα αυτονόητα να δουλέψει η αγορά λίγο. Και φαντάζομαι ότι βέβαια ειδικά για τις μεταλλουργίες το πρόβλημα θα είναι τεράστιο, που είναι κυρίως ανεργοβόρες. Λοιπόν, κύριε Κοντολιώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσετε μια εικόνα για το πώς βλέπει... λίγο τεχνικά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητά. Αν είστε υποχρεωμένοι να πληρώνετε τέτοιου είδους τιμές ρεύματος στη βιομηχανία, και ορθώς θέσατε και το θέμα της αναπροσαρμογής, της ρήτρας αναπροσαρμογής, για την οικιακή κατανάλωση, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Λοιπόν, και την έλλειψη διμερών συμβάσεων και την ανάγκη να μπει βέβαια πλαφόν στο συγχονδρομπορική τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να λυθεί το θέμα, για μην χρειάζεται να τα ξαναπούμε, αλλά αν χρειαστεί, τα μικρόφωνα του σταθμού είναι ανοιχτά, κύριε Κοντολιώτα, στις απόψεις της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας.